Γεια σας αγρότες μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα map review. Σήμερα θα δούμε ένα τρομερό χάρτη, πανέμορφο. Από τους καλύτερους χάρτες που έχω δει. Είναι ο Wild West. Μας τον προσφέρει ο Kaz64. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και το μέγεθος του αρχείου που θα κατεβάσουμε από το ίντερνετ για να έχουμε το χάρτη είναι 1,8 GB. Δεν είναι μικρό, αλλά μας προσφέρει πάρα πολλά. Έχει 15 επιπλέον παραγωγές. Έχει σημεία πώλησης 16 σε όλο το χάρτη και το μέγεθος του χάρτη είναι 16 επί. 16 επί έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, σημαίνει ότι ο χάρτης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οι αποστάσεις από το ένα σημείο του χάρτη στο άλλο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι το σπίτι μας και δίπλα τον γκαράζ. Δεν μπορούμε να μπούμε δυστυχώς μέσα στο σπίτι, δίπλα είναι τον γκαράζ. Στον γκαράζ όμως μπορούμε να μπούμε. Ορίστε. Εδώ μπορούμε να παρκάρουμε τα αυτοκινητάκια μας και να είμαστε ωραία. Λοιπόν, πριν δούμε το χάρτη, πάμε να δούμε τι επιπλέον παραγωγές μας δίνει. Λοιπόν, εκτός από τις κλασικές παραγωγές που μας δίνουν όλοι οι χάρτες, αυτός μας δίνει ακόμη καρότα, κρεμμύδια, κλάβερ, λετάς, ντομάτα, κόκκινα λάχανα, ράι, αυτά είναι οι παπαρούνες, hops, καπνό, χεπ, καφέ, ρύζι, μουστάρδα και αλφάλφα. Δεν είναι λίγες. Επιπλέον δείτε πόσα χωράφια έχουμε, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια. Στο σύνολο τους αγγίζουν τα 75 και είναι σε διάφορα μεγέθη. Ξεκινάνε από σχετικά μικρά, όπως εδώ στο το 34, και μεγαλώνουν φτάνοντας μέχρι και το 17 εδώ, που είναι ένα τεράστιο γιγάντιο χωράφι. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το πάρουμε, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ κοστίζει 24,5 εκατομμύρια. Έχει επίσης 3 δάση, περνάει ένα ποτάμι μέσα από την πόλη και όπως είπαμε έχει 15 σημεία πώλησης διάσπαρτα στο χάρτη. Βέβαια, τα περισσότερα σημεία πώλησης είναι εδώ στο κέντρο. Εδώ. Τα υπόλοιπα είναι απλωμένα ναι μεν στο χάρτη, αλλά από εδώ για εδώ η απόσταση είναι τεράστια. Η φάρμα μας είναι εδώ. Εδώ που βλέπετε στο 7, στο 11 και στο 8, εδώ ανάμεσα είναι η φάρμα μας. Βλέπετε ούκο λίγα. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο μαζί. Και το κατάστημα είναι εδώ. Εδώ δίπλα μας είναι το κοτέτσι, έχει κότες. Μαζί με μια παιδική χαρά. Μας τα δίνει ο χάρτης. Επιπλέον, η φάρμα συνεχίζει κάτω. Κατεβαίνουμε από εδώ το δρομάκι και πάμε κάτω. Επιπλέον, εδώ που βλέπετε, παίρνει κατσίκες. Όπως και σε άλλο χάρτη που μας έχει χαρίσει ο Kaz, τον Londa Ununda. Έχουμε κάνει βίντεο review για αυτό, μπορείτε να πάτε να τον δείτε. Εκτός από τα κλασικά ζώα που μας χαρίζουν όλοι οι χάρτες, ο Kaz μας βάζει και κατσίκες και πάπιες και μικρά μας χαράκια για να τα μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε αγελάδες. Λοιπόν, εδώ κάτω είπαμε είναι οι κατσίκες. Από εδώ είναι οι πάπιες. Εδώ. Εδώ μπορούμε να βάλουμε πάπιες. Πάμε να πετάξουμε. Ερχόμαστε από εδώ. Πανέμορφα γκαράζ και το σιλό στη μέση. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Δείτε πόσα ζώα μας δίνει ο χάρτης. Εδώ βάζουμε πρόβατα. Εδώ μέσα. Εδώ είναι το χειροστάσιο για τα γουρούνια. Από αυτή τη μεριά εδώ βάζουμε αγελάδες. Μας έχει ήδη δώσει 5 αγελάδες.
χάρτης. Εμείς μπορούμε να βάλουμε κι άλλες. Εδώ είναι τα άλογα. Στημένα όμορφα και ωραία. Εδώ μία λιμνούλα με έναν ανεμόμυλο. Από εδώ βάζουμε τα μοσχαράκια, τα μικρά, είναι ο στάβλος. Εδώ, αυτό το πανέμορφο σιλό παίρνει μέσα 9,5 εκατομμύρια λίτρα. Δεν είναι και λίγο. Εδώ όλα τα μηχανήματα που μας χαρίζει ο χάρτης. Ένα γκαράζ για να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μαχαίρι της κουμπίνας. Τα τρία τα τρακταράκια μας, τα οποία τυχαίνει να είναι και θηρία, ειδικά το Fendt είναι όλα τα λεφτά. Μια κουμπίνα Fendt με το μαχαίρι της, το οποίο είναι για καλαμπόκι και για ηλιόσπορα, και από αυτή τη μεριά το άλλο μαχαίρι που είναι για όλες τις υπόλοιπες παραγωγές. Εδώ σε αυτό το γκαράζ μέσα ένα φορτηγό με ένα τρέιλερ που χωράει 59.000 λίτρα, 59 τόνους, και να κόβουμε γρασίδι. Ένα μικρότερο τρακτέρ το οποίο εξυπηρετεί στα ζώα μας επιτοπλίστων. Εργαλεία για το γρασίδι μας, μια μικρή καρότσα, ένα σβουράκι με λίπασμα μέσα, σπαρτικές μηχανές και εδώ το συνεργείο μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε ο χάρτης έχει πάρα πολλά πράγματα. Μας δίνει και αυτό το χωράφι εδώ, αυτή τη στιγμή έχει έτοιμα κρεμμύδια για να βγουνε. Εδώ όλο αυτό, δεν το λες μικρό, δικό μας είναι αυτό. Και αυτό. Αυτά είναι δικά μας χωράφια. Και αυτό έχει μέσα σιτάρι, επίσης έτοιμο να βγει. Να πάμε να τα λουνίσουμε. Αυτό το κατακόκκινο εδώ το πανέμορφο είναι παπαρούνες. Το έχουμε δει και σε άλλο χάρτη του CAD. Είναι πανέμορφο. Επίσης μεγάλο χωράφι και αυτό. Δείτε πως είναι οι παπαρούνες από κοντά. Δεν χάνουν πολύ και πτήσεις πραγματικές στη φύση. Πανέμορφο. Αυτό όλο το χωράφι είναι γρασίδι. Αυτό εδώ το χωραφάκι κάνει 600 χιλιάρικα, αλλά αν βάλουμε ζώα πρέπει να μαζεύουμε και γρασίδι. Συν ότι, εάν δεν το θέλουμε πια με γρασίδι, μπορούμε να το οργώσουμε και να το σπείρουμε οποιαδήποτε άλλη παραγωγή. Εδώ κάτω έχει χέμπ και αυτό επίσης έτοιμο να βγει. Βλέπετε ότι τα χωράφια είναι πολύ μεγάλα, έτσι. Δρόμοι. Απίστευτο οδικό δίκτυο, όλα τετραγωνισμένα. Συν ότι υπάρχει και η Εγνατία. Σαν την Εγνατία δρόμος τουλάχιστον. Πανέμορφος. Λοιπόν, μισώ να σας δείξω που είμαστε και να πάμε να δούμε μερικά σημεία πώλησης. Εδώ κάτω έχει καφέ. Όλο αυτό το χωράφι έχει καφέ. Μη σας ξεγελάει στο μάτι, δεν είναι τόσο μικρό. Εμείς από ένα μικρότερο χωράφι βγάλαμε 4 εκατομμύρια από τον καφέ. Βλέπετε το σπίτι μας είναι, έχει πανοραμική θέα, απίστευτη. Βλέπουμε όλη τη φάρμα κάτω, είναι πανέμορφο. Εδώ κάτω είναι το κατάστημα. Ο Κάτζ έχει μία αγάπη στην Κλάς,
και εμείς την προτιμούμε, έχουμε αρκετά μηχανήματα class. Εδώ κάτω είναι το κατάστημά μας και ακριβώς από πίσω σε αυτό το χώρο μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε εργοστάσιο θέλουμε. Εδώ ένα χωριουδάκι μικρό. Επίσης άλλος χώρος για εργοστάσια δικά μας. Και εδώ διάφορα σημεία πώλησης. Εδώ, εδώ, έχει διάφορα παντού. Εδώ κάτω έχει ράι. Βλέπετε το ποταμάκι. Πάρα πολύ όμορφο, γεφυρούλες. Αρκετές για να μπορεί να εξυπηρετεί. Σημεία αρκετά για να μπορούμε να βάζουμε τα εργοστάσια μας ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εδώ μπορούμε να φέρουμε τα άλογα μας και να τα εκπαιδεύσουμε. Πολύ καλό και αυτό. Άλλα σημεία πώλησης. Τεράστια χωράφια. Τεράστια. Μην σας ξεγελάνε στο μάτι. Τώρα αυτό εδώ που είναι το 54, που είναι ένα μικρομεσαίο χωράφι. Δείτε γιατί χωράφι μιλάμε, έτσι. Δεν το λες μικρό αυτό. Σκεφτείτε πώς είναι τα μεγαλύτερα τώρα. Βλέπετε ότι όλοι οι δρόμοι είναι τετραγωνισμένοι. Όλα τα χωράφια είναι τετράγωνα. Απλά σε μερικά από αυτά υπάρχουν και επίπεδα, υψομετρικά επίπεδα. Αυτό βέβαια δεν μας ενοχλεί. Δεν έχει θάλασσα ο χάρτης, ούτε κάποια λίμνη. Έχει μόνο αυτό το ποτάμι, άρα δεν υπάρχει λιμάνι στο χάρτη. Όπως επίσης δεν έχει και τρένο. Εδώ μπροστά μας είναι το ένα το δάσος. Αρκετά μεγάλο δάσος. Μπορούμε να κάνουμε υλοτομία για όποιον ενδιαφέρεται. Τεράστιο δάσος, έτσι. Δεν είναι μικρό. Δείτε πόσα δέντρα έχει μέσα. Τελειώνει εδώ στο ποτάμι και την άλλη πλευρά, την άλλη την όχθη, ξεκινάει το δεύτερο το δάσος και άλλο ένα τρίτο έχει από την άλλη μεριά ακριβώς απέναντι. Πολύ ωραίο. Δείτε. Εδώ κάτω βλέπουμε το biogas. Και φυσικά δίπλα χώρος για εργοστάσια δικά μας. Πανέμορφα. Αυτό εδώ είναι για να φέρνουμε το βαμβάκι μας, να το πουλάμε. Φυσικά με τέτοια τεράστια χωράφια αξίζει να βάζουμε βαμβάκι, πιάνει πάρα πολύ καλή τιμή. Εδώ είναι το Animal Dealer. Πανέμορφο, όπως και τα άλλα Animal Dealer του Catch 64. Αγελάδες, βόσκουν έξω, γουρουνάκια, εδώ πρόβατα και εδώ τα μικρά τα μοσχαράκια, βοσκάνε έξω και είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, φαντάζομαι. Μία άλλη γέφυρα. Πανέμορφη κι αυτή. Λοιπόν, τι άλλο μας χαρίζει ο χάρτης. Ανοίγοντάς τον, μας περνάει μέσα αυτό εδώ, που μας δίνει κάποια μοντάκια, όπως αυτήν εδώ τη βαμβακομηχανή, αλλά μαζεύει και καπνό και χεμπ, εξάμετρη. Μας δίνει αυτή την κουμπίνα με 24.000 λίτρα μέσα, 24 τόνους, 538 άλογα, η οποία μαζεύει όλα αυτά, ανάλογα με το τι μαχαίρι βάζουμε μπροστά. Αυτή είναι εδώ τη συλλεκτική τη μηχανή, που μαζεύει πατάτες, καρότα, ζαχαρότευκλα, ντομάτες, κρεμμύδια, λάχανα,
με 150.000 λίτρα χωρητικότητα, 150 τόνους και 626 άλογα, είναι αρκετά μεγάλη. Ανάλογα φυσικά όλα αυτά, ανάλογα με το τι μαχαίρι βάζουμε μπροστά μας. Εδώ μας δίνει κάποιες υδροφόρες και κάποια τρέιλερ και εδώ είναι τα μαχαίρια από τη συλλεκτική μηχανή, ανάλογα ποιο θα πάρουμε, βγάζει και την αντίστοιχη παραγωγή. Βλέπετε, αυτό για παράδειγμα μαζεύει καρότα. Είναι 5,4 μέτρα το άνοιγμά του, για κρεμμύδια, για πατάτες και εδώ αυτό το τελευταίο βγάζει ντομάτες. Εάν πάμε στα κτίρια, έχει πάρα πολλά, έχει διάφορα μηχανήματα σε πάρα πολύ καλές τιμές, ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας προϊόντα. Εδώ κάνει κομπόστ, χώμα, εδώ σπόρο, έχει διάφορα. Diesel production, βλέπετε τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά. Βάλτε τα, δοκιμάστε τα, χαρείτε τα, sugar production, ζάχαρη αυτό. Για ντομάτες, εργοστάσιο. Βλέπετε τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα το κλείσουμε το βίντεο με θέα τη φάρμα μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει. Μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό και φυσικά είναι και ανέξοδο για σας. Ένα like στο βίντεο. Αν θέλετε αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω να μας προτείνετε οτιδήποτε εσείς, να μας πείτε αν σας άρεσε ο χάρτης ή αν θέλετε να κάνουμε review για κάποιο άλλο χάρτη, αφήστε μας ένα σχολιάκι από κάτω για όσους θέλουν. Πατήστε αν θέλετε και το κουδουνάκι από δίπλα να σας έρχονται ενημερώσεις για όλα τα υπόλοιπα βίντεο που θα ανεβάσουμε από εδώ και πέρα. Και αν θέλετε πάτε και μία βόλτα στο κανάλι, έχουμε αρκετά βίντεο εκεί. Ίσως βρείτε κάποιο που να σας ενδιαφέρει. Ως την άλλη φορά, να είστε όλοι υγιείς, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!